Αυτή την ώρα και θα συνδεθούμε στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Γίνεται η αλλαγή της φρουράς. Κάθε χρόνο τέτοια ημέρα οι Εύζωνες, όπως βλέπετε, φορούν την παραδοσιακή στολή των ποντίων. Η Μέρη Γίγου βρίσκεται εκεί. Μέρη. Η φλόγα μνήμης του ποντιακού ελληνισμού, Γιάννη, παραμένει άσβεστη εδώ στο Σύνταγμα. Στο άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη αυτή την ώρα γίνεται η αλλαγή φρουράς, με Ευζώνους να είναι ενδεδειμένοι με τη ζύπκα, την παραδοσιακή φορεσιά του πόντου. Θα αναλάβουν για μία ώρα συμβολικά τη φρούρηση του μνημείου δίπλα στους Τσολιάδες και θα ακολουθήσει ακόμα μία αλλαγή στις 8 η ώρα. Η Προεδρική Φρουρά τιμά με αυτόν τον τρόπο τη μαύρη αυτή επέτειο για τον ελληνισμό. Στιγμές έντονες και συγκινητικές για όλους όσους έχουν έρθει και βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ. Θα ακολουθήσει η επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση 6 στεφάνων που θα σχηματίσουν τον αριθμό 353.000, όσα και τα θύματα της γενοκτονίας. Στην συνέχεια, ποντιακά σωματεία και σύλλογοι θα χορέψουν πυρίχιο και άλλους ποντιακούς χορούς, ενώ θα ακολουθήσει πορεία και προς την τουρκική πρεσβεία για την επίδουση του ψηφίσματος, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε, Μέρη. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη τη χώρα. Εμείς βλέπουμε εδώ αυτή την ώρα σε ζωντανή σύνδεση με το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη την αλλαγή της φρουράς των Ευζώνων. Οι δύο Ευζώνες τους βλέπετε, ετοιμάζονται να πάρουν τη θέση τους φορώντας την παραδοσιακή φορεσιά των ποντίων. Θα μείνουν για μία ώρα συμβολικά να φυλάσσουν το μνημείο. Στη συνέχεια θα αποχωρήσουν και θα αντικατασταθούν. Είναι κάτι που γίνεται το απόγευμα της ημέρας της μνήμης του ποντιακού ελληνισμού, της γενοκτονίας των ποντίων, η οποία με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων από το 1994 έχει αναγνωριστεί. Γίνεται προσπάθεια διεθνώς να αναγνωριστεί η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, να αναγνωριστεί από όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες του κόσμου, και πραγματικά αυτή την σπουδαία συμβολική στιγμή, την οποία παρακολουθούμε τώρα σε ζωντανή σύνδεση έξω από το κοινοβούλιο στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Βλέπετε εδώ τους Εύζωνες ντυμένους με την παραδοσιακή ποντιακή ενδυμασία υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων, των πολιτών, των τουριστών, των διερχόμενων. Μια ιδιαίτερη στιγμή υψηλού συμβολισμού για τη σημερινή ημέρα. Στην Θεσσαλονίκη επίσης... Ναι, Μέρη. Ακριβώς, και μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα έχει πλημμυρίσει το Σύνταγμα από κόσμο. Όλες οι ηλικίες, βλέπω πάρα πολλά μικρά παιδιά, μεγαλύτερες ηλικίες που εξηγούσαν σε αυτά τα μικρά παιδιά το τι έχει συμβεί, τι επέτειο, τι θα δουν εδώ. Όλα αυτά εδώ πέρα για τους πόντιους, για τη γενοκτονία. Είναι πολύ συγκινητικές οι στιγμές εδώ πέρα που βιώνουμε από όλους τους ανθρώπους, και μικρούς και μεγάλους. Βέβαια, γιατί πραγματικά αυτά που συνέβησαν πριν από 103 χρόνια δεν διαγράφονται από τη συλλογική μνήμη του έθνους μας. Ο απεινής διωγμός που υπέστησαν οι Έλληνες του πόντου